Το ίδιο έργο θεατέ, θα έλεγαμε επίκεντρο για ακόμη μία φορά την οικονομία. Ο διευθυντή ειδήσεων, Γιώργο Κασκάνη, εδώ μαζί μου, για το σχόλιο σε σχέση με όσο παρακολουθήσαμε, Γιώργο, για τι κρατικέ εγγύησει. Ναι, και παρακολουθούμε ένα ακόμα επεισόδιο παρόμοιο με αυτό που είχαμε παρακολουθήσει με τον προπολογισμό. Και αυτά τα δύο στοιχεία ενώνονται σε δύο διαπιστώσει. Όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να, ψηφιστεί, να ψηφιζόταν τότε ο προπολογισμό και τώρα οι κρατικέ εγγυήσει, αλλά ο καθένα θέτει τι δικέ του προποθέσει. Mm -hmm. ε, είναι προφανέ ότι σε αυτή τη φάση οι προεκλογικέ σκοπιμότητε υπερτερούν τη αναγκαιότητα του συγκεκριμένου μέτρου. Πολλέ επιχειρήσει, και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και μέσα από το οικονομικό ρεπορτάζ, βρίσκονται σε οριακό σημείο και χρειάζονται αυτέ τι κρατικέ ενισχύσει, εγγυήσει, για να αντλήσουν ρευστό και να μπορούσε να προχωρήσουν. Υπάρχει μια πραγματικότητα, ότι βρισκόμαστε στις παραμονές της λήξης της παρούσας θητείας, οπότε συζητείται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Παρά το γεγονός ότι συζητήθηκε κατ' επανάληψη στο ναι. παρελθόν και τα κόμματα είχαν μάλιστα και την δυνατότητα να υποβάλουν και υπέβαλαν εισηγήσεις για τροποποίησή του. Η Βουλή λέει ότι δεν προλαβαίνει, έδειξε εγρήγορση σε άλλα θέματα, θα μπορούσε και σε αυτό το συγκεκριμένο να δείξει μια μεγαλύτερη ευαισθησία. Το μεγαλύτερο ίσω πρόβλημα είναι αυτό που προκύπτει και πάλι από την πλευρά του Δημοκρατικού Κόμματο, σε ό,τι αφορά την εμπλοκή και σε αυτό το θέμα ε, του γενικού ελεκτή. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η διελκυστίνδα που αναπτύσσεται μεταξύ κυβέρνηση δίκο και κατ' επέκταση γενικού ελεκτή. και πέφτει πάντα στο τραπέζι. και πέφτει ναι, πάντα στο χαρτί. τραπέζι και σε κρίσιμα σημεία, πρέπει κάποια στιγμή να λήξει οριστικά γιατί δεν μπορεί πια όλα τα θέματα να παραπέμπονται σε αυτό το κεφάλαιο. Ο Γενικός Ελεκτής δεν είναι ο κριτής των πάντων και δεν θα πρέπει να είναι και να εμπλέκεται σε όλες τις υποθέσεις. Σε τελική ανάλυση και ο ίδιος έχει συγκεκριμένα καθήκοντα και όσο το φορτώνουμε νέε ευθύνε τόσο μπορεί να παραμερίζονται τα υπόλοιπα. Ε, νομίζω ότι στο συγκεκριμένο θέμα αρμοδιότητα έχουν οι τράπεζες να κρίνουν κατά πόσο είναι βιώσιμο ένα μια επιχείρηση για να δοθεί δανειακή υποστήριξη και η Κεντρική Τράπεζα να ελέγξει αυτό το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι στη σύσκεψη των αρχηγών αύριο θα επικρατήσουν πιο σοβαρέ σκέψει, διότι επαναλαμβάνω η οικονομία έχει μεγάλε ανάγκε και σκεφτείτε μόνο να πάμε για την επόμενη Βουλή, η οποία σε χρόνο ρεκόρ θα πάει διακοπέ. Ναι, άρα θα... μπορεί να μην προλάβει. Μπορεί να πάμε και... για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Να θα. δει το θέμα μπροστά τη. Ευχαριστώ, Γιώργο.